ο αγώνας. Οι παίκτες εκτέλεσαν κατά γράμμα τη σωτήρια οριμότητα. Σίγουρα άξιζαν το αποτέλεσμα. Και εδώ κλείνει η μετάδοσή μας για απόψε. Ευχαριστώ τον συμπαρουσιαστή μου, Γιώργο Θαναελά. Για κουν στα μεγάλα σαλόνια. Οπότε και θα πρέπει να πιάσουν φοβερή απόδοση σήμερα οι παίκτες τους. Όσο για τους οπαδούς τους, αυτοί ήδη τα δίνουν όλα στην εξέδρα. Πρόκειται για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και είναι έτοιμος να σουτάρει. Να το! Πάλι αυτός! Είναι το μεγάλο του αστέρι και ήδη πρόλαβε να βάλει. Τους έκαναν δώρο και φυσικά οι άλλοι δεν το αρνήθηκαν. Σε πρώτη ανάγνωση μπορεί να φανεί ως τύχη, αλλά είναι αποτέλεσμα της πίεσης ψηλά που εφάρμοσαν. Συν Αθηνά και χείρα κίνη. Κατάφεραν και πέτυχαν το πρώτο. Είναι πάντα ένα ρίσκο αν δεν προσέξεις. Και προσπαθεί να σουτάρει. Είναι μέσα! 2-0. Φοβερό! Όλα έγινε. Αποδίδει. Έως τώρα έχουν δεχτεί 2 γκολ, δίχως να μπορούν να απαντήσουν. Αυτή τη στιγμή αναμφίβολα είναι καλύτεροι μέσα στο γήπεδο και πιστεύω πως θα προσπαθήσουν να κάνουν κι άλλη ζημιά στον αντίπαλο. Θα γεμίσει προς τα αντίπαλα καρέ. Καλή ιδέα. Επιχειρεί το σουτ. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Ευκαιρία για αντεπίθεση τώρα. Είναι μόνος με τον τερματοφύλακα. Χάλαν! Φαίνεται καλή η βαθιά παλιά. Όπα, τον τσακώσανε. Κριστιάνο Ρονάλντο. Νεϊμάρ! Πολύ καλή απόκρουση. Φανταστική ενέργεια. Σώζει την ομάδα του από σίγουρη παραβίαση. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλήσει το τέρμα τους. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Κάνει το άνοιγμα προς τα πλάγια. Ωραία προς την περιοχή με φάλτσο. Χάλαν. Ξεκινάει η κόντρα. Εδώ χαραμίστηκε η μπάλα. Ξεχύνεται μπροστά. Αντιμέτωπος εδώ. Με καλές προϋποθέσεις αυτό το σουτ. Να το! Και με αυτό παίρνει δικαιωματικά στο σπίτι του την μπάλα του χάτρικ. Είναι σε φοβερή φόρμα. Τι να πεις για αυτόν τον παίκτη. Σήμερα μοιάζει πραγματικά ασταμάτητος. Και για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, το σκορ είναι ήδη στο 3-0. Έξυπνη η πάσα του. Έξυπνη η πάσα του συμπαίκτη του. Να δούμε αν θα κάνει κάτι. Νέα κεφαλιά. Μπράβο στον goalkeeper. Την απέκρουσε με υπερένταση. Βρέθηκε σε πολύ πλεονεκτική θέση και όλοι εδώ περιμέναμε ότι θα σκοράρει. Αλλά δεν τα κατάφερε τελικά. Μα ναι. Αναγνωρίζει το λάθος του σε αυτή τη φάση. Τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, αυτή εδώ η παλιά δεν ήταν και τόσο ακριβίας. Νεϊμάρ. Καλή παλιά. Τα πράγματα γίνονταν πολύ επικίνδυνα εκεί με αυτή την παλιά. Αλλά η έγκαιρη επέμβασή του απομάκρυνε την δύσκολη κατάσταση. Μανέ. Προσπαθεί να βγάλει μια έξυπνη παλιά. Η μπάλα θα πάει και με το κεφάλι πάει για γκολ. Βρήκε τον αντίπαλό του. Είναι φάουλ. Κέρδισαν το πλάγιο. Τελικά θα του κάνει το φάουλ εδώ. Έχουμε γκολ εδώ. Και νομίζω πλέον, ναι, το έληξε.
Πέτυχαν το ιδανικό αποτέλεσμα. Πέρασαν το διαγώνα. Για πες μας, Γιώργο, τι σκέφτεσαι. Νομίζω ότι η ομάδα είχε μεγάλη πίεση ο αγώνας. Οι παίκτες εκτέλεσαν κατά γράμμα τη οριμότητα. Σίγουρα άξιζαν το αποτέλεσμα. Και εδώ κλείνει η μετάδοσή μας για απόψε. Ευχαριστώ τον συμπαρουσιαστή μου, Γιώργο Θαναελάκη. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε και οι δύο. Και από μέρους μου.